Θα παραμείνουμε στα της πανδημίας και βεβαίως βλέποντας και τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν στο βίντεο που επιμελήθηκε η συνάδελφος Έλλη Κοκάλη, θα καλησπερίσουμε τον καθηγητή, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κορονοϊό, τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο με αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην εστίαση. Από την μια βλέπουμε τους πολίτες να διαμαρτύρονται, υπάρχουν τσουχτερά πρόστιμα. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια διασπορά του κορονοϊού που φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα διωγγώνεται με επίκεντρο την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις παρυφές, στην έναρξη μιας καινούργιας ομάδας από κρούσματα, τα οποία άλλοι τα ονομάζουν τέταρτο κύμα, άλλοι τα λένε ότι είναι αναπήδημα του τρίτου κύματος. Στην ουσία έχουμε μια σημαντική αύξηση σε όλη τη χώρα των κρουσμάτων, τα οποία βέβαια δεν θα το επιθυμούσαμε να γίνει έτσι. Εστία αυτών των κρουσμάτων, ή μάλιστα γεννησιουργό αίτιο αυτών των κρουσμάτων, φαίνεται και οι πιο πολλοί συμφωνούν σε αυτό, είναι η εστίαση και η διασκέδαση. Η εστίαση, γιατί πολλές φορές, το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε, δεν τηρούνται τα μέτρα τα κατάλληλα με τον τρόπο που πρέπει, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί καλές συνθήκες για τον κορονοϊό. Και η διασκέδαση, εννοούμε τους νέους και τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τα πάρτι, κάνουν τις συναντήσεις κτλ. Δεν ακολουθούν αυτό που η πολιτεία θέλει. Θέλει για να σταματήσει η εξάπλωση και να μεγαλώσει το κύμα. Εδώ κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός. Γιατί είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού. Σχεδόν έχει ανοίξει όλες οι δραστηριότητες, οι εμπορικές, η εστίαση, τα πάντα. Οπότε εκείνο που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ελευθερία είναι να δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες ώστε να μην επεκταθεί το κύμα του κορονοϊού. Και δεν μιλούμε για την παραλλαγή Δέλτα, το variant Δέλτα, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει πλήρως. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για την αύξηση των κρουσμάτων της κανονικής, του τρίτου κύματος. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Κρήτη καταγράφει μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις όσον αφορά τις μολύνσεις από την αρχή της πανδημίας. Μάλιστα, χθες είχαμε και τα κρούσματα ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Είπατε λοιπόν ότι δεν οφείλεται στη μετάλλαξη Δέλτα και νομίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από το δελτίο. 187 είναι οι ταυτοποιημένες μολύνσεις που αφορούν τη μετάλλαξη Δέλτα. Άραγε αυτός ο αριθμός δεν είναι ικανός για να δημιουργήσει μια τέτοια διασπορά. Λέτε λοιπόν ότι από τη μια η εστίαση και η διασκέδαση. Τι είναι αυτό όμως που θα κινητοποιήσει τους ειδικούς? Δηλαδή, πώς λαμβάνει η Επιτροπή τα μέτρα όσον αφορά την επιτήρηση μιας επιδημιολογικής εικόνας, όταν ας πούμε το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο τις τελευταίες 5 ημέρες φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις μετά την Αθήνα? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι σε εισαγωγικά φυσιολογικά. Και γιατί η Κρήτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή έχουμε τεράστιες αυξήσεις. Είναι η πρώτη φορά που η Κρήτη, το περσινό πράσινο νησί, φέτος φιγουράρει στις πρώτες τέσσερις θέσεις δύο νομαρχιακές ενότητες. Βεβαίως να σας διακόψω, το περσινό πράσινο νησί ήταν πράσινο γιατί δεν γινόταν και ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιείται σήμερα. Πέρυσι, δηλαδή τον Ιούνιο, δεν είχαμε καθόλου κρούσματα. Κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να αυξάνονται. Πέρσι είχαμε πράσινο νησί και είχαμε και στους θανάτους, είχαμε και στις εισαγωγές, είχαμε και σε όλα. Πριν από ένα μήνα δεν είχαμε την ίδια εικόνα για την Κρήτη. Τα κρούσματα ήταν πάρα πολλά, οι εισαγωγές ήταν πάρα πολλές. Οι μονάδες ήταν γεμάτες. Έγινε μια κάμψη αυτού του φαινομένου το μήνα που μας πέρασε και στις αρχές Ιουλίου ξεκίνησε πάλι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και ιδιαίτερα στις δύο νομαρχιακές ενότητες, πράγμα που δεν ακολουθήθηκε ακόμη, και αυτό είναι το μόνο ευχάριστο, από εισαγωγές στις κλινικές COVID και στις μονάδες.
Άρα λοιπόν ακόμα θέλουμε λίγο χρόνο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτό το γεγονός. Άρα ο παράγοντας που σας προκαλεί την αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι ενώ έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε μολύνσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μείωση στις νοσηλίες, στις κλινικές COVID και στους διασωληνωμένους. Ακριβώς. Υπάρχει μια σταθερότητα στις εισαγωγές και στις κλινικές COVID. Οι κλινικές έχουν 6-7 περιστατικά κάθε ένα τελευταία εβδομάδα και οι μονάδες άλλες έχουν 2, άλλες έχουν 1, άλλες κανένα περιστατικό. Αυτό αυτόματα δίνει μια αισιοδοξία και παραπέμπει στο γεγονός ότι υπάρχει ένας πληθυσμός που είναι εμβολιασμένος και αυτός ο εμβολιασμός, έστω και αν αυτός είναι γύρω στο 30% για πλήρη εμβολιασμό και κάπου 40-42 σε όλη την περιφέρεια, αυτός ο εμβολιασμός φαίνεται ότι είναι αρκετός να κρατήσει κάποιες άμυνες. Απ' την άλλη μεριά όμως, ένα άλλο καλό στοιχείο είναι ότι ο πληθυσμός των μεγάλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί είναι και αυτός αυξημένος, όχι όσο θα θέλαμε. Mm-hmm. Ωστόσο και αυτό το πράγμα έχει το αποτύπωμά του και φαίνεται στη μείωση των ή στη σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα των θανάτων και των εισαγωγών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, η πλειοψηφία των ανθρώπων που μολύνονται είναι η νεαρής ηλικίας. Δηλαδή, ακριβώς, ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 25 έτη, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και αυτό είναι και αυτό το αποτύπωμα, το ότι οι μεγάλες ηλικίες ακολούθησαν ως ένα σημείο τις συστάσεις και εμβολιάστηκαν. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Μας παραμένει ένα 30% ακόμα που πρέπει από 50 έως 80 πλάς να εμβολιαστούν. Αν και αυτοί εμβολιαστούν, τότε το σύστημά μας θα έχει αποκτήσει αρκετή δυναμική να αντιμετωπίσει μεγάλα νούμερα, να αντιμετωπίσει μεγάλη πίεση στο σύστημα και να αντιμετωπίσει και όλη την περίοδο που θα ακολουθήσει. Να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αν συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία στα κρούσματα και μέσα στον Αύγουστο αυτό αποτυπώνεται και από τις νοσηλίες, δηλαδή να βλέπουμε ξανά τις κλινικές COVID στην Κρήτη να γεμίζουν, όπως και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ποια είναι τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για την καρδιά του καλοκαιριού, στην πιο τουριστική περιοχή της χώρας, που αυτήν την περίοδο είναι γεμάτη από κόσμο παρά τις δυσκολίες που έχει η τουριστική μας βιομηχανία. Κοιτάξτε, το πιο πιθανό είναι ότι θα ακολουθήσουν, εάν αυξηθούν τα κρούσματα στη χώρα και στο νησί, ιδιαίτερως που συζητάμε, σε μεγάλα νούμερα, λογικό είναι να αυξηθούν και οι νοσηλίες, να αυξηθούν και οι μονάδες εντατικής, οι άνθρωποι που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής. Ελπίζουμε ότι η ένταση του εμβολιασμού που επιχειρείται τις τελευταίες μέρες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νησιού, με ειδικά συνεργεία που πηγαίνουν στις περιφερειακές ενότητες και στην ενδοχώρα, με όλη αυτή την καμπάνια που γίνεται, ότι θα κάνουμε ένα καλό φραγμό για να μην πάμε σε πολύ ψηλά επίπεδα και πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα. Φαντάζομαι, εσείς έχετε μιλήσει μέσα στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για ποιο είναι το Plan B σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε μια τουριστική περιοχή όπως την Κρήτη. Δηλαδή, θα τολμήσω να πω, δεν θα διστάσετε να πάτε και σε ένα lockdown, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο ή ένα ελεγχόμενο lockdown? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο τραπέζι, αλλά είναι στο τραπέζι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σε όλη τη χώρα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά αυτό είναι το απευκταίο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε συνολικό lockdown, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα πράγματα. Όμως, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει και πιθανότητα θα επιχειρηθεί είναι η αναπροσαρμογή των μέτρων και το πάρσιμο κάποιων μέτρων τα οποία πιστεύουμε ότι επηρεάζουν πάρα πολύ την αύξηση των κρουσμάτων, όπως είναι ας πούμε η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους, τέτοιου είδους. Ή η χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους γενικότερα, όπως είστε πριν. Ακριβώς, η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και γενικά θα πιθανότατα θα πάμε σε μέτρα αύξησης των μέτρων τα οποία
είναι για προφύλαξη των αποστάσεων, των μασκών, της αποστασιοποίησης γενικά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα δούμε τις επόμενες μια-δυο εβδομάδες είναι αν μπορούμε να κάνουμε ένα πλαφόν στις εισαγωγές και στο σύστημα υγείας με βάση αυτόν ή και τον μελούμενο εμβολιασμό τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Εάν αυτό το καταφέρουμε και φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές πλαφόν, τότε δεν θα χρειαστεί να πάρουμε πολύ ριζικά μέτρα. Μπορεί δηλαδή να το φρενάρουμε αυτό με κατάλληλα μέτρα? Η προσπάθεια θα είναι αυτή, να μπορέσουμε να κάνουμε κινήσεις φρεναρίσματος και αναπροσαρμογής σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και ακόμα και σε ορισμένες νομαρχιακές ενότητες. Μάλιστα. Αν κάτι είναι πολύ, πολύ έντονο και έχει μεγάλη διασπορά, θα μπορούσε μέσα στην περιφερική ενότητα να πάρει κάποια μέτρα. Ποια περιοχή της Κρήτης σας προβληματίζει περισσότερο, κύριε καθηγητά, επειδή γνωρίζω ότι έχετε μια πλήρη εικόνα για το νησί και μεταφέρετε αυτή την εικόνα ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις που κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, το Ρέθυμνο μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει ατέλειωτες συζητήσεις, έχουμε συνοηθεί και η πολιτική προστασία με τους φορείς της νομαρχιακής ενότητας. Έχουμε εντοπίσει ότι γίνεται πιο πολύ η διασπορά στην περιφέρεια και λιγότερο στον αστικό ιστό. Έχουμε πάρει μέτρα και έχει η πολιτική προστασία προχωρήσει σε κινήσεις αποσόβησης της διασποράς. Έχουν γίνει εχνηλατήσεις. Γενικά υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την νομαρχιακή ενότητα Ρεθύμνου. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει ένα πρόβλημα με μολύνσεις κορονοϊού σε παιδιά που φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις. Ένα τέτοιο περιστατικό έχουμε και στην περιοχή των Χανίων. Πάμε σε μια αλλαγή πλεύσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι και θέλω να τη θέσω αυτήν την αλλαγή. Γνωρίζαμε ότι τα παιδιά έπρεπε με ένα self-test να μπορούν να μπουν στον χώρο της κατασκήνωσης και με ένα self-test να επιστρέψουν. Μάλλον αυτό, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε από την ενημέρωση του κυρίου Χαρδαλιά την Παρασκευή, ότι αλλάζει μέσα στην εβδομάδα και πάμε σε rapid test. Αυτό είναι και ένα δείγμα που αποτυπώνει ότι ίσως τα self-test να μην βοηθούν επί της ουσίας στην επιδημιολογική εικόνα, δηλαδή να καταγράφουν κατά μια προσέγγιση έτσι, της τάξης 60-70% την επιδημιολογική εικόνα μιας περιοχής. Γι' αυτό πάτε να πάρετε αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε να δείτε, το self-test είναι προφανές ότι δεν έχει την ίδια αξία με το rapid test. Το self-test είναι ένα μαζικό testing και το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να μην ξεχνάμε ότι γύρω στα 24-25.000 περιστατικά έχουν ανακαλυφθεί τον τελευταίο τον μήνα από το self-test. Απ' την άλλη μεριά το rapid test είναι πιο ακριβές και μπορεί να κάνει καλύτερη και πιο ακριβή διάγνωση. Ωστόσο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τα παιδιά σαν φορείς του ιού. Τα παιδιά, το έχουμε πει σε όλους τα μήκη και τα πλάτη και τους τόνους, ότι δεν οδηγούν τη διασπορά τα παιδιά. Τα παιδιά μεταφέρουν τον ιό, μολύνονται πιο εύκολα, αρρωσταίνουν λιγότερο ή σχεδόν καθόλου και μεταφέρουν τον ιό, τον οποίο πήραν από άλλον φορέα του ιού, παραδείγματος χάρη τους εκπαιδευτικούς, παραδείγματος χάρη το σπίτι τους, παραδείγματος χάρη την παιδική χαρά, δεν ξέρω πού. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μπορεί να μεταφέρουν τον ιό και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε τέστινγκ πριν να μπουν στις ειδικές αυτές, στους ειδικούς χώρους που λέγονται κατασκηνώσεις. Τα παιδιά όμως αυτά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό στο οικογενειακό περιβάλλον σε ένα πολίτη που είναι ευάλωτος. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε και πριν και μετά την κατασκήνωση να είναι τεσταρισμένα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, τουλάχιστον στα παιδιά που θα θέλουν να κάνουν το rapid test, θα ήταν προτιμότερο να γίνει το rapid test. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του προβλήματος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 2 κατασκηνώσεις όλες και όλες και θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Παίρνονται όλα τα μέτρα να μην ακολουθήσει κάτι πιο σοβαρό και θα δούμε την εξέλιξη του θέματος και θα πάρουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πάντοτε κατατοπιστικός. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.